Λοιπόν, ας ακούσουμε το ρεπέτικο. Από ό,τι φαίνεται, μακαρόνια εμπνέουν, βρε παιδί μου, στο ελληνικό τραγούδι. Έτσι δίνουν μια έμπνευση. Ένα κάτι πεις. Πάμε. Πάμε. Έφουμερνάμε ένα βράδυ, βρε. Έφουμερνάμε ένα βράδυ. Έφουμερνάμε ένα βράδυ. Μάργιλε καϊνάρι μαυρί. Αλλά έρχονται δυο πολιτσμάνοι, βρε. Έρχονται δυο πολιτσμάνοι. Έρχονται δυο πολιτσμάνοι. Και μας πιάνουν μάνι μάνι. Και στη φυλακή μας πάνε, βρε. Και στη φυλακή μας πάνε. Και στη φυλακή μας πάνε. Ερε μάγκες τι τραβάμε. Μες στη φυλακή ωραία, βρε. Μες στη φυλακή ωραία. Μες στη φυλακή ωραία. Άμα βρεις καλή παρέα. Άμα. Τρίτη πέμπτη μακαρόνια, βρε. Τρίτη πέμπτη μακαρόνια. Τρίτη πέμπτη μακαρόνια, φάτε μάγκες, βγάλτε χρόνια. Και την Κυριακή έχει κρέας, βρε, και την Κυριακή έχει κρέας, και την Κυριακή έχει κρέας, τσάμπα είναι κι ο κουρέας. Πέντε ποντική βαρβάτη, βρε. Πέντε ποντική βαρβάτη. Πέντε ποντική βαρβάτη. Μου χαλάσαν το κρεβάτι. Κι άλλοι τρεις μαστουρωμένοι, βρε. Κι άλλοι τρεις μαστουρωμένοι. Κι άλλοι τρεις μαστουρωμένοι μου το στρώσαν οι καημένοι. Κύριε Νικολαίδη, υπέροχε. Ειλικρινά είσαι σε μια διαφορετική νότα στη σημερινή μας εκπομπή. Ναι, ναι. Είχαμε τη χαρά βεβαίως να σας ξαναδούμε πολύ σύντομα. Πριν από δύο εβδομάδες, τρεις, Νάνση. Βεβαίως, αλλά στην ναι, εκπομπή ναι, εκείνη ναι, ο κύριος ναι. Νικολαίδης δεν είχε τραγουδήσει ρεμπέτικα. Βεβαίως, ναι, παρουσίασε ναι, την προσωπική του δουλειά. Λίγο πιο κοντά, αν θέλετε. Και εμείς θέλαμε. Να τα πω σήμερα έτσι για να τα ακούσει όλος ο κόσμος, γιατί μου κάνανε και παράπονα. Μου λένε δεν λες τα δικά σου τραγούδια. Αυτά που μας αρέσουν και ερχόμαστε να σε ακούμε. Κύριε Νικολαίδη, τα τραγούδια αυτά μπορεί να τα ακούσει κανείς στην οδό ονείρων, έτσι δεν βεβαίως, είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά και πολλά άλλα. Και έχουμε πολλά πάρα πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε εδώ όλα. Βεβαίως. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Νικολαίδης είναι γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής σε μια εποχή που το λαϊκό τραγούδι έχει δεχθεί διάφορες επιμηξίες. Δεν είναι το γνήσιο λαϊκό τραγούδι το οποίο γνωρίζαμε από παλιά. Το παλιό όχι βέβαια. Μάγκες που να το χορεύουν υπάρχουν, κύριε Νικολαίδη. Υπάρχουν, τώρα έχουν μαγέψει και γυναίκες. Τα χορεύουν και γυναίκες, ναι. Και ανεβαίνουν στις καρέκλες, στα τραπέζια. Και χορεύουνε σε μπεκές. Στην εποχή σας ήταν... Καλέ συναρτήτε, αλλά δεν έρχεται. Θα έρθουμε, μην το λέτε αυτό. Είπαμε ότι θα έρθουμε. Όταν δουλεύουμε έως 7.30 ώρα και ναι. Είχατε μόνο μεσημέρι, ήταν λογικό. Εμείς ήμασταν στην εκπομπή. Τώρα είμαστε το βράδυ όμως. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε κάθε βράδυ εκεί, στην Οδός Ονείρων και θα έρχεστε. Θα πάρουμε όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και θα έρθουμε. Όλους τους συνεργάτες. Βεβαίως και θα έρθουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Και τα παιδιά του μουσικούς που παίξανε για μας. Με δεχτήκατε πάλι κοντά σας. Και σας εύχομαι να είστε καλά στην υγεία σας. Σας και όλα να πάνε καλά και καλή σταδιοδρομία να έχετε, γιατί είσαστε νεαροί και ωραίοι νεαροί και καλά παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε βεβαίως ξανά στο Θεσσαλονίκη να έρθετε να ξανατραγουδήσουμε ρεμπέτικα περισσότερη ώρα βεβαίως. Την επόμενη φορά.
Εντάξει. Βεβαίως, εμείς τώρα θα περάσουμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με Δημήτρη Πιτέλη για να συζητήσουμε για την αντιμετώπιση του άγχους. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.